Επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ και στο συνεργάτη μας Γαβρίλ Χαρίτα. Ολοκληρώθηκε το διάγγελμα του Νετανιάχου. Για να δούμε τι έχει ακριβώς λεχθεί. Γαβρίλ. Λοιπόν, αυτά που έχουν υποθεί είναι τα εξής. Έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ότι η χερσαία επιχείρηση θα γίνει. Όμως τόνισε ότι δεν θα αποκαλύψει ούτε πότε, ούτε με ποιον τρόπο θα γίνει η χερσαία επιχείρηση, πότε θα αρχίσει. Επίσης ορίζει ότι ο χρόνος θα αποφασιστεί ομόφωνα από το μικρό Κησέα και μετά θα περάσει από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Καλεί και πάλι τους αμάχους που είναι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, της Γάζας, να μετακινηθούν από τον βορρά και να κινηθούν στο νότο. Η κυβέρνηση θα ορίσει ημέρες εθνικού πένθους για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Τόνισε επίσης τις κινήσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης και την εφαρμογή των μέτρων για να απαλύνει το οικονομικό κόστος των πολιτών και για την φιλοξενία που συνεχίζεται των πολιτών της χώρας που εκένωσαν τις κομοπόλεις τους και έχει δεσμευτεί ότι μετά το τέλος του πολέμου οι πληγήσες κομοπόλεις και οι πληγέντες οικισμοί θα ανεγερθούν και θα γίνουν όπως πριν. Τόνισε επίσης ότι η Χαμάς είναι το ISIS και ότι το ISIS είναι η Χαμάς και ότι ο πόλεμος που διεξάγεται είναι από τη μια πλευρά οι δυνάμεις του πολιτισμού και από την άλλη ο άξονας του κακού. Ο άξονας του κακού που αποτελείται από το Ιράν, από την Χαμάς, από την Χεζμπολάχ. Τόνισε ότι οι ευθύνες για οτιδήποτε δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε από πλευράς του κράτους και των μηχανισμών στις 7 Οκτωβρίου θα εξεταστούν, θα αναζητηθούν ευθύνες και έθεσε και τον εαυτό του υπό εξέταση των δικών του ευθυνών και το διάγγελμα που έγινε απουσία δημοσιογράφων τελείωσε με τη φράση «Μαζί θα πολεμήσουμε, μαζί θα νικήσουμε» και με χωρία από την Βίβλο, από την Παλαιά Διαθήκη. Το διάγγελμα αυτό ανακοινώθηκε από τον Νετανιάχου μετά το πέρας της συνεδρίασης που είχε το μικρό Κησέα και μετά την εκφώνηση του διαγγέλματος, όπως μας ανακοινώθηκε, θα συνεχίσει την συνεδρίαση με το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αυτά υπόθηκαν από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού εδώ. Επίσης, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Ακόμα οι επαφές μέσω του Κατάρ με την Χαμάς και άλλων χωρών που δεν είναι μόνο η Αμερική, έχουν αναφερθεί ότι συμμετέχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες χώρες της Δύσης, βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάληξη. Έχουν δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό κανάλι, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πολύ στενά από τους Ισραηλινούς, τονίζοντας και χθες και σήμερα το πρωί ότι ο χρόνος που απομένει έως την έναρξη των επικυρήσεων δεν είναι μεγάλος. Οπότε λοιπόν αναμένουμε και από αυτό να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αυτά απόψε από την Ιερουσαλήμ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβρίλ. Σε χαιρετώ.